ποια είναι η συμπεριφορά του πετρελαίου, πώς αντιδρά όταν πέσει στη θάλασσα. Τι κάνει όταν πέσει στη θάλασσα. Εξαπλώνει. Πολύ ωραία. Εξάπλωση. Να πούμε πολύ περιληπτικά δύο-τρία λόγια για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο που βγαίνει από τη γη, πώς λέει. Αυτό που βγαίνει από τη γη. Πώς. Στα αγγλικά, στα ελληνικά. Αργό. Αργό. Πολύ ωραία. Που έχει και το όνομα. Πιστατικό. Αργό πετρέλαιο. Αυτό μεταφέρεται με δεξαμενόπλια στα δηληστήρια. Τα δηληστήρια στην Ελλάδα είναι 4. 3 στην Αθήνα και 1 στη Θεσσαλονίκη. Σωστά. Από τα 4 τα 3 είναι δημόσια και το 1 είναι ιδιωτικό που ανήκει στον Παρθενογιάννη και είναι στην Κόρινθο. Τα ελαφρά πετρέλαια είναι αυτά που έχουν άσπρο χρώμα και τα βαθιά πετρέλαια είναι αυτά που έχουν μαύρο χρώμα. Μη μου πει κανένας για τον δίζελ ναυτιλίας. Κάποιος έξυπνο σε μια παρουσίαση και μάλιστα η Δήμονη είχε βγει και είχε πει το πετρέλαιο θέρμανση δεν είναι βαρύ, ενώ το πετρέλαιο κίνηση είναι ελαφρύ. Η Δήμονη. Και μεγάλη σημασία. Για το ίδιο. Το πετρέλαιο δίζελ, το χρώμα του που είναι το ναυτιλία που είναι μαύρο, το κίνηση που είναι πράσινο και το θέρμανση που είναι κόκκινο, είναι χρώμα τα οποία μπαίνουν για φορολογικού λόγου. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Διαφωνεί κανένα. Πολύ ωραία. Άρα, η συμπεριφορά του πετρελαίου είναι ακριβώς η ίδια δίζελ. Το πετρέλαιο δίζελ είναι το πιο βαρύ από τα ελαφρά πετρέλαια και τα ελαφρά πετρέλαια ξεκινάνε από το δίζελ και φτάνουν μέχρι την άφα. Βενζίνες και τα λοιπά. Τζετ. Και είναι όλα λευκά. Όταν πέσουν στη θάλασσα, τα χρώματα αυτά, πράσινα, κόκκινα, μαύρα, ψιλοεξαφανίζονται. Δεν πάμε να δούμε το χρώμα, γιατί είναι χρωστικές. Πολύ ωραία. Τα μαύρα πετρέλαια ξεκινάνε από μαζούτ, που το μαζούτ από την 1η-1η του 20 καταργήθηκε αυτό με το 2-3% και πλέον το μαζούτ το οποίο πουλάνε είναι σχεδόν σαν το πετρέλαιο δίζελ και σε αξία. Κλείνει η παρένθεση και προχωράμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διακινήσεις μαζού και ελευθείου που πάνε όμως σε άλλες χώρες. Δηλαδή μπαίνουν σε δεξαμενόπλια και πάνε σε άλλες χώρες. Αυτό το μαζού που παίρνουν τα πλοία τα οποία κυκλοφορούν στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο είναι από χαμηλού θείου. Τα πλοία τα οποία έρχονται στο λιμάνι της Σαλήνης, που ξέρετε τι καύσιμο και λένε. Το θείο είναι και το ναρί. Πώς. Το θείο είναι και το ναρί. Μάλιστα. Όλα. Τα περισσότερα. Αυτά που έρχονται για ερωτήρια. Την κάρη μου, αυτό έχει. Αυτά που μπαίνουν στο λιμάνι της Σαλήνης. Για κάτι. Που μπαίνουν μέσα για να κάνουν. Με το υψηλού στάκτο. Συγγνώμη, έτσι. Εξαπλώνεται λοιπόν το πετρέλαιο. Πάρα πολύ ωραία. Το δίζελ εξαπλώνεται γρήγορα ή αργά. Πολύ γρήγορα θα έλεγα εγώ, ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες. Θέλω να μου πείτε εσείς που έχετε βάρκα, ασφαλώς ξέρετε ότι αν αφήσετε ας πούμε ένα λίτρο δίζελ, περίπου τι έκταση καταλαμβάνει. Ένα λίτρο. Νομίζετε. 4 τετραγωνικά. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Εάν έχει περιθώριο να εξαπλωθεί, δεν λέμε τώρα να πάει να στιγμωθεί σε διαγωνία. Ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Δηλαδή, αυτά τα φυσαλιδάκια που βγαίνουν από τον ανεφοδιασμό, όταν λέμε φουσκαλίτσες και βγαίνουν έξω, καταλαμβάνονται μια έκταση 20-30-40 τετραγωνικά γύρω από το σκάφος. Και τι κάνει ο βενζινάς συνήθως, όταν έχει τέτοιο περιστατικό, αντί να πάρει τα προφητικά ή να πάρει τα μέτρα τα οποία είναι, έχει ένα άμβα και για να τέτοιο δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ένα όμο. Το σκάφος. Μου έχει συμβεί και σε άσκηση. Ήρθε μπροστά μου ένα πλοίο
το οποίο έκανα με το διάστημα, έκανε πλάκα. Του λέει να ρίξω λίγο πετρέλαιο να κάνουμε πλάκα. Και έκανε ρήπανση στον διάστημα, πραγματική. Όχι πολλά πράγματα, αλλά. Λοιπόν, το μαζού εξαπλώνεται πολύ πιο αργά. Ανάλογα και με τις θερμοκρασιακές συνθήκες, όσο πιο κρύο έχει, τόσο πιο αργά εξαπλώνεται το μαζού. Για μας αμυντικούς, προτιμώ να έχω μαζούτ παρά να έχω ντίζελ. Γιατί το ντίζελ δεν μαζεύεται. Η ποσότητα η μικρή δεν μαζεύεται. Τίποτα. Και όταν λέμε διαρροή βενζίνης, ποιο είναι το σενάριο νομίζετε. Για πέστε μου κάνα δύο σενάρια που μπορεί να έχουμε διαρροή μεγάλης ποσότητας βενζίνης στο λιμάνι Σκαλίμου. Σκεφτείτε κάτι. Πώς. Μία πετρέλαιο σε ένα αλλιευτικό συνήθως, καταρχήν τα αλλιευτικά σπάνια έχουν βενζίνη, αλλά αν έχουν βενζίνη, η ποσότητα που θα φύγει είναι μικρή. Ποια μπορεί να είναι το σενάριο, αυτό παρακαλώ. Πώς. Να πέσει αυτοκίνητο στην θάλασσα. Να πέσει αυτοκίνητο στην θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία, λίγο πιο προσγειωμένα. Θα έλεγα να τρακάρει ένα βιντεοφόρο ή να του πάρει ένα βιντεοφόρο στην παραλία. Να το έχει συμβεί αυτό στην καβάλα. Του πάρισε το βιντεοφόρο, βγήκε η βενζίνη από τα κόμματα, πήγε στους αγωγούς των ομπρίων και κατάλαξε την θάλασσα. Οι δε δήμονες είχαν σχέδια με τους ανθρώπους. Φορτοελεκτόρτος υποκλείου. Μπορείστε να έρθει. Φορτοελεκτόρτος υποκλείου. Και στην φορτοελεκτόρτος υποκλείου. Σωστά. Το ένα σενάριο λοιπόν είναι να του πάρει ένα βιντεοφόρο και το δεύτερο είναι στο δεξαμενόπιλο το οποίο φέρνει τη βενζίνη. που φέρνει τη βενζίνη είτε με βιντεοφόρα είτε ξεφορτώνει με αγωγό. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες που είναι δίπλα μας παίρνουν καύσιμα με τη διαδικασία του δεξαμενόπιλου. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε και να καταλήξει η βενζίνη στο λιμάνι της Καλλίνου, γιατί είναι δίπλα. Αυτό λοιπόν το υλικό είναι οικολογικό τρίτης γενιάς και είναι ένα οικολογικό σαπούνι. Κάνει το ίδιο που κάνει ο βενζινάς με το τρίλερ, το όμο, απλώς αυτό είναι οικολογικό, εγκεκριμένο από το Γενικό Φουνείο του Κράτους. Ωστόσο χρειάζεται άδεια λιμενατίου. Ορίστε. Περολίνη ήταν πριν από 20 χρόνια. Η Περολίνη, να ξέρετε ότι ήταν τοξική, άκρος τοξική. Γι' αυτό και καταργήθηκε. Ήταν όμως αποτελεσματική. Όλα αυτά τα τοξικά ήταν πολύ αποτελεσματικά. Όλα τα τοξικά γενικώς. Όταν βγήκαμε στο οικολογικό είναι λιγότερα αποτελεσματικά. Ακόμα και στα χρώματα των αυτοκινήτων, το ξέρετε. Επομένως, το χημικό διασκορπιστικό να ξέρουμε ότι είτε το βάλουμε στο λάδι είτε δεν το βάλουμε, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Απλώς το ξοδεύουμε. Επίσης, με τις προβολές δεν κάνουμε τίποτα. Νομίζουμε ότι κάνουμε. Και τώρα, εσείς που έχετε βάρκες, θα ήθελα να μου πείτε αν δείτε λάδι στη θάλασσα από την εμπειρία σας και πετρέλαιο ντίζελ, πώς θα καταλάβετε ότι είναι λάδι ή πετρέλαιο ντίζελ? Είναι πολύ παχύρευστο το λάδι. Πώς είπατε? Είναι λίγο παχύρευστο το λάδι σε σχέση με τον ντίζελ. Όχι, είναι ακριβώς το ίδιο. Άλλο. Η βαλβολίνη... Έχει τους ίδιους χειρισμούς. Η βαλβολίνη... Η βαλβολίνη που χάνει η εξολέμβεια είναι ακριβώς το ίδιο με τον ντίζελ. Η βαλβολίνη, όλα τα λάδια έχουν παρόμοια συμπεριφορά. Απλώς, όσο πιο βαρύ λάδι είναι, τόσο πιο παχύρευτο είναι σχετικά, αλλά σαν συμπεριφορά, δηλαδή η ταχύτητα επέκτασή σου στη θάλασσα είναι παρόμοια. Όσο πιο ελαφρύ είναι, εννοείται ότι εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα. Ποιο είναι το πρόβλημα, είπαμε ότι δεν διασπάται, δεν εξαρτίζεται. Πώς θα το πάρουμε καλά. Πώς. Είμαστε σε μια βάρκα και βλέπουμε ειρηνισμούς. Ειρηνισμούς, ξέρετε, τα χρώματα. Πώς θα καταλάβουμε αν είναι λάδι ή πετρέλαιο? Είναι πιο χρωματισμένο νομίζω το λάδι. Όχι, πώς είπατε. Μυρίζει. Μυρίζει, σωστά. Αν είναι φρέσκο το πετρέλαιο θα μυρίζει. Ενώ το λάδι δεν μυρίζει. Αν έχει περάσει όμως ώρα, πάλι δεν θα μυρίζει το πετρέλαιο.
Πρέπει να σκύψουμε από πάνω για να το δείξουμε. Το λάδι είναι λίγο πιο άσπρο, από το πετρέλαιο είναι μια γυαλά. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Μπορούμε να κάνουμε ένα γρήγορο τεστ χωρίς να έχουμε κανένα υλικό υλικό μαζί. Παίρνοντας λίγο άλφα, ρίχνοντας μία σταγόνα στη θάλασσα, εάν με τη σταγόνα του άλφα διαλυθεί η λίδα, σημαίνει ότι είναι πετρέλαιο. Εάν ανοίξει και ξανακλείσει, σημαίνει ότι είναι λάδι. Χοντρικά. Δεν λέμε τώρα να έχουμε απορροφητικό να το πάρουμε, να το πιάσουμε. Αυτά είναι δύσκολες ιστορίες. Άλλο χρονικό διάστημα σε μια γεωγραφική περιοχή της θάλασσας, τι πρόβλημα δημιουργεί στη ζωή του βυθού. Εάν είναι τα ψάρια έτοιμα προς αλίευση, μέσα στο κλουβί δεν τους φτάνει ο αέρας ο κανονικός. Οπότε έχουν βγει όλα πάνω και ρουφάνε οξυγόνο. Φανταστείτε να πάει και πετρέλαιο. Μόνο. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι πολύ ωραία δηλαδή, αλλά λένε. Επίσης, οι ηχιοκαλλιέργειες, να ξέρουμε ότι αν έχει καλές καιρικές συνθήκες, που συνήθως την κάνει να φυσάει, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, το κλουβί, αυτό στο κλουβί είναι δύσκολο να περάσει το πέρα. Πρέπει να πάει μεγάλη ποσότητα. Γιατί το κλουβί έχει ένα σωλήνα που κρέμεται το δίκτυο. Αυτό λειτουργεί σαν φράγμα. Αν όμως έχει θαλαζοταραχή για αυτό που μιέται, θα πάει. Εντάξει. Μέσα στο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, κάθε χρόνο που το αναθεωρούμε, φρεσκάρουμε τα κινητά τηλέφωνα των ιδιοκτητών των ηχιοκαλλιεργειών. Οπότε όταν γίνει συμβάν, παίρνουμε τηλέφωνο τους ιδιοκτήτες και τους λέμε πάρτε τα μέτρα σας, κάντε ό,τι νομίζετε, έχετε πετρέλαιο. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Αυτό βέβαια αφορά τη δίκη του Λιμενικού Ταμείου, αλλά λέμε γενικώς να έχουμε το νου μας ότι πρέπει να τους ειδοποιήσουμε. Τι να κάνουνε, ό,τι τους φωτίσει ο Θεός. Νοτιάς, εξαρτάται που θα είμαστε, οπότε η θάλασσα είναι θολή. Και λέμε σήμερα είναι βρώμικη η θάλασσα. Τη μία μέρα είναι καθαρή και την άλλη βρώμικη, ε. Δεν είναι βρώμικη η θάλασσα, απλώς ανακατεύεται η άμμος και δημιουργεί μία θολούρα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η άμμος σταδιακά κολλάει πάνω στο πετρέλαιο, το κάνει βαρύτερο και πάει στο βάρο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Και τέλος το πετρέλαιο κινείται ή μένει εκεί που έπεσε. Επηρεάζεται κυρίως από τα ρεύματα. Στην πραγματικότητα το πετρέλαιο θα πάει εκεί που θέλει αυτό. Και εμείς λέμε στην αναφορά. Πολύ ωραία, έχει συνθήκες βόρειος άνεμος 4. Πού πάει το πετρέλαιο. Πού πηγαίνει. Προς τα πού πηγαίνει. Προς τα εδώ, προς τα εκεί, προς τα κάτω, δεν ξέρουμε. Το παρατηρούμε και λέμε πηγαίνει προς τα εκεί. Τελειώσαμε. Τα μαθηματικά μοντέλα στον κόλπο του Μεξικού δεν παίξανε. Είχαν πέσει οι επιστήμονες αντί να κλείσουν την τρύπα. Είχαν καταλάβει.